Gegend ist schön zum Biken, ja. Aber sie müssen aufpassen, dass sie nicht allzu viele von diesen Straßen zuteeren, weil sonst ist für die Biker nicht mehr so interessant. Ja? Weil wir lieben diese Agroticodromios, diese kleinen Feldwege zum Fahren und nicht diese mega breiten Asphaltpisten. Τι χάρη που έχει ο Αϊτός, τι χάρη που έχει ο Αϊτός. Όπα τι χάρη που έχει ο Αϊτός, ποτέ δεν την καυχάτε. Καλώς ήρθατε στο οικολογικό πάρκο Λάσινθος, το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Οροπεδίου Λασιθίου, στη γνωστή πατρίδα του Δία, στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε. Είναι μια περιοχή, το Οροπεδίου Λασιθίου, πάρα πολύ όμορφη και πολύ ιδιαίτερη, μιας και θεωρείται το μοναδικό φυσικό αιωλικό πάρκο στον κόσμο. Θα ήθελα να σας κάνω μια ξενάγηση στο οικολογικό πάρκο Λάσινθος, το οποίο αποτελείται από διάφορα παραδοσιακά εργαστήρια, από μία φάρμα ζώων και από ένα εστιατόριο εστίασης περίπου 1.000 ατόμων. Επίσης, το οικολογικό πάρκο Λάσινθος διαθέτει 15 διαμερίσματα 4 αστέρων, παραδοσιακά χτισμένα αλλά με σύγχρονο εξοπλισμό συγχρόνως, τα οποία περιλαμβάνουν τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, τηλεόραση και είναι διόρροφα. Εδώ πέρα μπορούμε να παρακολουθήσουμε την κεραμική τέχνη, η οποία τέχνη θεωρείται από τις θεωρείται η αρχαιότερη τέχνη στην Κρήτη και μια τέχνη πάρα πολύ γνωστή. Ο κύριος που βλέπουμε αυτή τη στιγμή φτιάχνει κεραμικά από πυλό, χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερη τέχνη που μόνο εκείνος ξέρει. Τα κεραμικά αυτά, μετά που θα ολοκληρωθούν στον τροχό από τον ίδιο τον κύριο, θα τοποθετηθούν σε ένα ειδικό φούρνο, τα οποία τα ψήνει στους 1.000 βαθμούς. Μετά το ψήσιμο, το αποτέλεσμά τους είναι αυτό εδώ που μπορείτε να δείτε. Ένα πράγμα θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω πραγματική δημιουργία του ανθρώπου. Thank you.
Εδώ είναι το εργαστήριο της Ιπανικής Τέχνης. Όπως μπορείτε να δείτε, η κυρία Μελπομένη, μια γυναίκα η οποία προέρχεται από το χωριό του Αγίου Γεωργίου, κάθεται στον παραδοσιακό αργαλιό. Ο αργαλιός, ο συγκεκριμένος, είναι ένα μηχάνημα περίπου 70 χρονών και η κυρία Μελπομένη φαίνει σε αυτόν παραδοσιακά όπως τα παλιά χρόνια, με το δικό της ξεχωριστό τρόπο, όπως μπορείτε να δείτε. Όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν μέσα σε αυτό το εργαστήριο μπορεί να είναι λίγα, αλλά είναι αγνά. Και είναι πραγματικά φτιαγμένα από έναν άνθρωπο που ξέρει μόνο αυτόν τον τρόπο να τα φτιάχνει και να τα δημιουργεί.